Την απόλυτη εξαφλίωση οδηγούνται μέρα με την ημέρα οι πολίτεκνε οικογένειε και τη Μαγνησία, αφού οι περικοπέ των πολυτεχνικών επιδομάτων, τα βυσβάστακτα φορολογικά βάρη και η δύσκολη καθημερινότητα που έχει μετατραπεί σε ένα αγώνα επιβίωση έχουν γίνει θηλιά στο λαιμό των οικογενειών. Αρατηριστικό είναι το παράδειγμα οικογένεια από το Βόλο. Πριν από 7 χρόνια δέχτηκε το σκληρό χτύπημα τη μοίρα, όταν σε τροχαίο ατύχημα έκασαν τη ζωή του οι δύο γονεί τριών ανήλικων παιδιών και από τότε έχει αναλάβει την ανατροφή του η γιαγιά του. Με την πενικρή σύνταξη των 600 ευρώ προσπαθεί να τα φέρει βόλτα, αλλά το βάρο τη καθημερινότητα φαντάζει ασηκωτό. Παίρνουν γύρω στα 600 ευρώ. Αυτά είναι και 450 παίρνουν τα παιδιά. Έπαιρναν 700, έκοψαν από αυτή τη σύνταξη των παιδιών και παίρνουν τα 400 ευρώ. Είναι τρία παιδιά. Από αυτά τα λεφτά να πληρώσουν χαράτσα, να πληρώσουν φροντιστήρια να πληρώσουν τη σήματα, σκουλία, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα με αυτό δεν έχω καμία άλλη βοήθεια. Έπαιρνα αυτό το επίδομα, ήταν μια ανάσα. Έστω α πούμε πουλά δεν ήταν, αλλά πλήρωνα ένα λογαριασμό, νερό, δι, ξέρω εγώ. Τώρα τα κόβουν και αυτά. Έκανα χαρτιά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για τα ορφανά, γιατί έτσι μου λένε. Παίρνουν εκεί που έχουν εισοδήματα και έχουν γονεί, και εκεί δυ οι δυο ζουν, και με αυτά τα παιδιά πόσο μπορώ να τα βγάλω πέρα. Η πολιτεία δείχνει το πιο σκληρό της πρόσωπο αφού το σπίτι στο οποίο διαμένει η οικογένεια έχει αγοραστεί με δάνειο από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας όταν είχε γνωστοποιηθεί το τραγικό γεγονό ο οργανισμό. Προχώρησε τότε στην παραχώρησή του. Όμω τώρα του ζητούν να αποπληρώσουν το δάνειο, ξεχνώντα τη δωρεά που έγινε. Πήγα στο ΑΕΚ και μου λέει: Δεν χρειάζεται λέει, να του δηλώσει, εσύ λέει, του δήλωσαμε εμεί. Το, το οποίο τα παιδιά δεν έχουν σπίτι, μένουν σαν φιλοξενούμενα. Όσο ζω, εγώ τα βγάζω πέρα. Άμα πιθάνω εγώ, τα παιδιά αυτά τι θα γίνουν και πού, ποιο δρόμο θα πάρουν και πού θα πάνε να, να βγάλουν ένα δάνειο, Η αιτία για να πληρώσουν δάνειο αυτά τα παιδιά. Γιατί όταν ήρθαν και το έδωσαν το σπίτ, είπαν η δωρεά και άκουγε ο κόσμο το δωρεά, δωρεά το σπίτ, αλλά δυστυχώ όμω δεν είναι δωρεά. Το θέμα ανέβησε η Ένωση Πολυτέκνων Μαγνησία μεταξύ των πολλών άλλων προβλημάτων που αφορούν του πολίτεκνου όλη τη χώρα. Αντί η πολιτεία να φροντίσει τα ορφανά παιδιά, έρχεται και τα τιμωρεί, κόβοντα εντελώ τα πολυτεχνικά του επιδόματα. Τη στιγμή που αναφέρει ο κύριος Υπουργός Εργασίας και Αλληλεγγύης, εντός παρενθέσεως, ότι οι πολίτεχνες οικογένειες έχουν, τη στηρίζει η, η συγκυβέρνηση. Όχι, δεν τη στηρίζει, αλλά έρχεται και ρίχνει στον κιάδα τα ορφανά παιδιά. Ένας νοήμων άνθρωπος, πείτε μου αν μπορεί να βρεθεί ένας Έλληνας πολίτης που να ακούσει αυτό το πράγμα και θα γίνει πιστευτό. Και όμως δεν προβλέπει καθόλου η πολιτεία να ενισχύσει τα ορφανά παιδιά. Και έρχομαι να πω, τα ορφανά παιδιά θα ζημιώσουν την Ελλάδα. Είμαι μια γυναίκα μόνη. Με φέρνουν, στέλνουν διή, του χαράς 500 ευρώ ήταν 700 και το ρεύμα δεν είναι ούτε 100, έστω 100-110 είναι με την οικονομία που κάνω. Και τώρα με έρχεται 400 ευρώ, 590 ευρώ είναι να πληρώσω τώρα και το έχουν για διακοπή. Γιατί δεν πλήρωσα. Πλήρωσα δύο-τρει μήνε από 100 ευρώ. Τώρα άρχισαν τα σχολεία. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, ρε παιδιά. Πώ θα το κάνουμε. Η κυρία Δήμητρα είναι ο μοναδικό άνθρωπο που έχουν στον κόσμο τα τρία ανήλικα παιδιά που σε μία στιγμή είδαν την οικογένειά του να ξεκληρίζεται. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουν να αντιμετωπίσουν και την ανάλγητη πολιτική των περικοπών, αλλά και την αδιαφορία της πολιτείας.